Αυτές οι μέρες είναι μέρες με μεγάλη μεταβλητότητα. Δεν μπορούμε και να όπως... σας βρούμε, τηλεφωνούμε και... Έτσι είναι, έτσι είναι. Πείτε μας πρώτα απ' όλα, αν υπάρχουν τηλέφωνα από πελάτες σας, όπως λέει και η Μαρία πριν, αν υπάρχει έστω και ένδειξη ανησυχίας για τις τράπεζες ελληνικές. Όχι, ιδιαίτερη ανησυχία δεν υπάρχει, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον για να πληροφορηθούν για τις εξελίξεις, να κατανοήσουν περίπου πού πάει αυτή η κατάσταση και αντίστοιχα να προσδιορίσουν τις δικές τους κινήσεις και το χαρτοφυλάκιό τους. Άρα εσείς τώρα, κύριε Χρυσοχοίδη, μας μεταφέρετε μια ωριμότητα από το επενδυτικό κοινό, η οποία θέλει να διερευνήσει πού ακριβώς πηγαίνουν τα πράγματα, αλλά δεν διακατέχεται από πανικό, μας λέτε. Κοιτάξτε, αν θυμάστε, το είχαμε πει σε ανύποπτο χρόνο. Μετά τα όσα συνέβησαν την περασμένη δεκαετία, το ελληνικό κοινό είναι πλέον πολύ καλύτερα διαβασμένο και πολύ πιο όριμο να αντιμετωπίζει τέτοιου τύπου προβλήματα ή έντονες μεταβλητότητες στις αγορές. Αυτά τα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα και υπάρχει ευτυχώς μια συλλογική μνήμη που κατευθύνει αντίστοιχα και τη συμπεριφορά. Δεν έχουμε τις ακραίες συμπεριφορές που είχαμε παλαιότερα όταν αυτά ήταν πρωτόγνωρα. Τώρα έτσι θα το ελαφρύνω λίγο, κύριε Χρυσογοβίδη. Είναι σαν αυτά τα memes που βγαίνουν που θα μπορούσε να υποθεί ή να γραφτεί. Εμείς έχουμε ζήσει capital controls. Τι να μας πει τώρα μια Credit Suisse, ας πούμε. Πιστέψτε με ότι αυτό υπόθηκε αρκετές φορές τις τελευταίες μέρες. Δεν το είχα εικόνα, αλλά ναι. Έχω πιάσει το κοινό αίσθημα, ίσως. Θα συμφωνήσω. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα τρέχοντα θέματα, την επικαιρότητα. Θα ήθελα και από εσάς μια εκτίμηση να μας πείτε για αύριο για την απόφαση της Fed. Αν πιστεύετε θα αυξήσει τα επιτόκια στις 25 μονάδες βάση ή και παραπάνω ο κύριος Πάουελ και οι άλλοι ομοδιάτες του. Θα σας πω. Παρόλο που τα στοιχήματα είναι υπέρ της αναστολής της αύξησης, τουλάχιστον για την αυριανή, υπάρχει και μια διαφορετική άποψη που λέει ότι πρέπει να συνεχιστεί η αύξηση έστω και με έναν μικρότερο βαθμό για να μην δώσει το μήνυμα, για να μην δοθεί το μήνυμα από τη Fed ότι υπάρχει ένα βαθύ πρόβλημα. Περίπου είναι η ίδια κουβέντα που έγινε την περασμένη εβδομάδα εν ώψη της ομιλίας της κυρίας Λαγκάρντ. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι θα μπορούσε και να αυξήσει κατά τα επιτόκια μόνο και μόνο για να δείξει ότι ακολουθεί μια λογική και φυσιολογική αντίστοιχα στάση απέναντι στα πράγματα. Άρα λοιπόν, κύριε Χρυσοχοίδη, προκρίνεται αυτό το ενδεχόμενο των 25 μονάδων βάση σε αύξηση. Ξέρετε, πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια η δουλειά των κεντρικών τραπεζών εκτός από την βαριά νομισματική πολιτική έχει να κάνει και με το προς τα έξω καλή μαρτυρία. Πρέπει δηλαδή να δίνουν μηνύματα τέτοια ώστε είτε να καθησυχάζουν είτε να συγκρατούν την ψυχολογία. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι γι' αυτό υπάρχει μια δυσκολία να καταλάβουμε πού πάει αυτή η ιστορία. Είναι περισσότερο, θα έλεγα, το μήνυμα που εκπέμπει η αυριανή ανακοίνωση, η μεθαυριανή μάλιστα, παρά τόσο το αν θα αυξηθούν κατά 0,20 ή 0,10. Τώρα, κύριε Χρυσοχοίδη, βρισκόμαστε και σε μία εποχή πραγματικά που το αίσθημα είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Και τι θέλω να πω, ότι με τις τραπεζικές αρνητικές εξελίξεις και με δεδομένο ότι το χρήμα είναι ακριβό, καταλήγουν όλοι οι αναλυτές ότι η ανάπτυξη σίγουρα θα ανακοπεί. Και δεν πάω σε σενάρια έφεσης, αλλά μένω στην ανακοπή του ρυθμού ανάπτυξης. Από την άλλη, ο πληθωρισμός παραμένει, που είναι δύο έτσι αντιστρόφως ανάλογες ροπές. Και το ερώτημα είναι, ποια είναι τα μηνύματα πραγματικά που θα πρέπει να εκπέμψει η Fed? Το περιγράφεται πολύ σωστά. Είναι το βασικό σενάριο για την φετινή χρονιά, είναι η χαμηλότερη ρυθμή ανάπτυξης στις μεγαλύτερες οικονομίες. Καταλαβαίνουμε ότι με την αύξηση του κόστους χρήματος έχουν δημιουργηθεί τα λεγόμενα παράπλευρα προβλήματα. Τα προβλήματα που βλέπουμε με τις περιφερειακές τράπεζες, που είναι σοβαρά, θα μπορούσαν να εξελιχθούν σοβαρά. Η Fed πρέπει να δώσει το μήνυμα ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους κλάδους που πλήττονται από αυτή την κατάσταση, από αυτά τα δύσκολα επιτοκιακά
και αναπτυξιακά ζητήματα που αντιμετωπίζουν, χωρίς ωστόσο να παρακάμψει το βασικό στόχο, που ο βασικός στόχος είναι η συγκράτηση του επίπεδου των τιμών. Είναι μια δύσκολη άσκηση. Εντάσσεται σε αυτό που λέγαμε και πριν. Είναι μια ισορροπία περισσότερο στα λόγια και βεβαίως μετά και στις πράξεις, με το μόνο εργαλείο που διαθέτει, που είναι το επιτόκιο παρέμβασης. Για μένα θα συνεχιστεί η αύξηση, αλλά ίσως με χαμηλότερους ρυθμούς. Η αύξηση επιτοκίων εννοώ. Μάλιστα. Ανέστη, συμφωνείς να περάσουμε στα του ελληνικού χρηματιστηρίου? Βέβαια. Δώστε μας λίγο το ντεσού της χθεσινής συνεδρίασης, η οποία είχε ανεβοκατεβάσματα πολλά και μια έτσι μεταβλητότητα. Το ελληνικό χρηματιστήριο σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις συναλλαγές των διεθνών επενδυτών. Εφόσον είχαμε μια δύσκολη έναρξη συνεδριάσεων στις ασιατικές, μάλλον λήξεις στις ασιατικές και έναρξη στις ευρωπαϊκές αγορές, ήταν αναμενόμενο να υπάρξουν και ρευστοποιήσεις εκ μέρους των συγκεκριμένων επενδυτών. Αυτές επιταχύνθηκαν ίσως και από φοβίες για ομόλογα που έχουν εκδώσει και οι δικές μας τράπεζες, ίδιου τύπου με αυτά που διεγράφησαν από την Credit Suisse. Εν συνεχεία υπήρξε η παρέμβαση και του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, που αναζήτησε πώς είναι η έκθεση σε αντίστοιχους τίτλους, και αντίστοιχα υπήρξαν και δημοσιεύματα για τους τίτλους που έχουν εκδώσει οι ελληνικές τράπεζες τέτοιου τύπου. Επικράτησε μια σχετική λογική, το ξεπούλημα σταμάτησε και μάλιστα προς το τέλος, εφόσον και η συνεδρίαση για τις Ηνωμένες Πολιτείες έδειχνε θετική, υπήρξαν και αγοραστές. Η χθεσινή συνεδρίαση είναι χαρακτηριστική συνεδριάσεων έντονης μεταβλητότητας, όταν γενικώς δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα και υπάρχει μάλλον μια συγκρατημένη προβληματική για την πορεία της αγοράς. Δηλαδή, οι βασικοί παίκτες αντιλαμβάνονται ότι η αγορά έχει προβλήματα και οι διεθνείς αγορές θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να εκδηλώσουν και άλλα φαινόμενα όπως αυτά των περιφερειακών τραπεζών. Αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να μειώσουν την έκθεσή τους στις αγορές και αντίστοιχα κινούνται με αρκετά πιο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα από ότι το περασμένο διάστημα. Μάλιστα. Τώρα, το ενδιαφέρον με τις τραπεζικές μετοχές, πιστεύετε κάπου εδώ εκτονώνεται? Δηλαδή, είναι προφανές ότι όλες τις εισαγόμενες ρευστοποιήσεις έχουν στόχαστρο τις τέσσερις τιμικές τράπεζες, κύριε Χρυσοχοίδη? Κοιτάξτε, εκεί είναι και ένα πολύ σοβαρό σκέλος των τοποθετήσεων. Οπότε είναι λογικό να προσελκύουν και το ενδιαφέρον και ίσως και, αν θέλετε, και το σκέλος της, το μεγάλο κομμάτι της καθημερινής δραστηριότητας. Σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι, εφόσον βλέπουμε ότι εκτονώθηκαν γενικώς οι τραπεζικές πιέσεις, αντίστοιχα το φαινόμενο θα παρατηρηθεί και στην Αθήνα. Θα σταματήσουν και εδώ για αυτό το διάστημα. Αυτό που περιμένουν οι περισσότεροι επενδυτές, διεθνείς και εγχώροι, είναι να δουν και τις λογιστικές καταστάσεις των ελληνικών τραπεζών. Όπως ξέρετε, έχουν ανακοινώσει τα αποτελέσματά τους, έχουν δώσει τις προβλέψεις τους για την τρέχουσα χρήση, αλλά όλοι περιμένουμε και θέλουμε να μελετήσουμε σε βάθος και τις λογιστικές καταστάσεις για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το που βρισκόμαστε σε μεγέθη. Κύριε Χρυσοχοίδη, θα λέγατε ότι οι ημέρες υπεραισιοδοξίας για την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου έχουν τελειώσει και ως εδώ ήταν αυτή η υψηλή άνοδος και τα μεγέθη άνω των 1.300 μονάδων? Η υπεραισιοδοξία εδράζεται στο ότι οι βασικοί τομείς της ελληνικής οικονομίας έχουν πολύ καλή απόδοση τα τελευταία χρόνια και θα έχουν και φέτος. Αναφέρομαι στον τουρισμό, αναφέρομαι στην πληροφορική και σε μερικές ακόμη εταιρείες που έχουν πολύ καλή κερδοφορία. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι εάν αυτή η πορεία συνεχιστεί όπως και προβλέπεται για την Ελλάδα και ιδίως το τουριστικό σκέλος και το σκέλος της πληροφορικής, δεν βρίσκω το λόγο να πούμε ότι έλαβε τέλος η αισιοδοξία τουλάχιστον. Η υπεραισιοδοξία θα εξαρτηθεί προφανώς από το αν θα υπάρξουν και άλλα ατυχήματα διεθνώς ή όχι. Αν θα πάμε δηλαδή σε ήρεμα νερά για το δεύτερο εξάμηνο. Καταλαβαίνουμε ότι δεν θα είναι εύκολη χρονιά. Καταλαβαίνουμε όμως ότι έχουμε και πολλά ατού τα οποία έχουν ενεργοποιηθεί και τα γνωρίζουν πλέον και οι διεθνείς επενδυτές.